είχαμε ιδιαίτερη έγνοια την προστασία των νέων, των άνεργων, των επισφαλώς εργαζόμενων. Για να αποφύγουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε στο δυνατό το φαινόμενο της μετανάστευσής τους στο εξωτερικό. Το νομοσχέδιο προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος για την αύξηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για την κρίσιμη περίοδο των 5 πρώτων ετών του επαγγελματικού τους βίου. Ενώ για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια, οι εισφορές θα καταβάλλονται κατά κύριο λόγο από τους εργοδότες, το 20% και μόνο το 6% από τους εργαζόμενους. Στους νέους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουν χαμηλότερες εισφορές όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Που καλός ή κακός, δυστυχώς εγώ θα έλεγα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων και τη μεγάλη πλειοψηφία συνολικά.